Μία μόλις ανάσα πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας και οι διαβουλεύσεις χτυπούν κόκκινο. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δηλώνει πλήρως ικανοποιημένος, αφού έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ 8 δημόσια νοσηλευτήρια και 42 μικρά και μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κάτι που αντιστοιχεί στο 75%. Το σημαντικό είναι να πάει καλά η μέρα με τους ασθενείς. Δεν έχουν αισιοδόξη. Έχει μεγάλη συμμετοχή από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το αυριανό στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι εξυπηρέτηση 9.000 ασθενών που αναμένουν νέα ημερομηνία για χειρουργική επέμβαση αφού η πανδημία του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή τους. Προετοιμασίες γίνονται ενταλικά. Νοσοκομεία που ξέρω έκαναν και training, το staff τους, δώσαν τις οδηγίες. Αν και ο χρόνος πιέζει, ο ΚΙΠΗ δεν κατέληξε ακόμη σε συμφωνία με τις συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών. Γι' αυτό και ορίστηκε νέο ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, αφού όπως αποκάλυψε χθες ο Αντένα, υπάρχει ένσταση που έγκυται στο ότι για όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια έχει καθοριστεί ο ίδιος οικονομικός στόχος, κάτι που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δημόσιο νοσηλευτήριο στην Πάφο. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να συνεδριάσει και η ΠΑΣΙΚΗ για να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει, ενώ την Τρίτη ορίστηκε νέο ραντεβού μεταξύ των τριών συντεχνιών.